Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πρόσωπα στην τηλεόραση Star Βορείου Ελλάδος. Στον δρόμο των αυτοδιοικητικών εκλογών βρισκόμαστε για άλλη μια φορά έξω από το στούντιο, στις όμορφες πηγές της Αγίας Βαρβάρας, σε ένα από τα ομορφότερα σημεία που πρέπει και οφείλει να αναδεικνύει η πόλη μας, ο Δήμος της Δράμας. Συναντούμε τον υποψήφιο Δήμαρχο Δράμας, τον κύριο Λευτέρη Καλλινικίδη, με την παράταξη Δράμα πρωταγωνίστρια. Καλησπέρα σας, κύριε Καλλινικίδη. Καλησπέρα, χαίρομαι που είμαστε μαζί. Χαίρομαι που είμαι και πάλι στο Star Βορείου Ελλάδος. Ξέρετε ότι έχω μια ιδιαίτερη εκτίμηση στο πρόσωπό σας, διότι θεωρώ ότι είστε ένας ανερχόμενος δημοσιογράφος και έτσι θα βγει και ουσία στη συζήτηση την οποία θα κάνουμε. Και για να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα, Δράμα. Ορισμένοι προεξόφλησαν ότι ο κύριος Καλλινικίδης θα τα παρατήσει κάπου στη μέση των εκλογών. Βλέπουμε ότι ο κύριος Καλλινικίδης όχι μόνο δεν τα παράτησε, έχει ετοιμάσει ένα ψηφοδέλτιο, το παρουσίασε και θα το καταθέσει για να είναι ένα από τα ψηφοδέλτια που θα διεκδικήσουν την ψήφο των Δραμηνών. Αρχικά, πώς αισθάνεστε εσείς για αυτή σας την προσπάθεια, τι θέλετε να πετύχετε μέσα από τον καινούριο αυτό συνδυασμό? Θα λύσετε προβλήματα τα οποία, κύριε Καλλινικίδη, δεν έχουν λυθεί μέχρι τώρα? Να σας πω καταρχάς ότι όσοι προεξόφλησαν την πορεία μου σε αυτές τις εκλογές είναι οι ίδιοι οι οποίοι διεκδικούν την ψήφο. Είναι τόσο αξιόπιστοι δηλαδή, που παρά αυτά, την αναξιοπιστία τους δηλαδή, διεκδικούν με θράσος, θα έλεγα, την ψήφο των Δραμηνών. Για το ίδιο αποτέλεσμα το οποίο είχαν με τις προβλέψεις οποίες κάνανε, το ίδιο αποτέλεσμα είχαν και τόσα χρόνια και αφήσαν την πόλη ουραγό στην ανάπτυξη, στην πιο φτωχή περιφέρεια της Ελλάδος. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε μαγικό ραβδάκι. Ωστόσο, προτείνουμε λύσεις τέτοιες που ακριβώς εφαρμόζονται και σε άλλες πόλεις, σε άλλους δήμους. Δεν προτείνουμε δηλαδή κάτι πρωτότυπο, κάτι καινοτόμο. Λέμε ότι η Δράμα μπορεί να αλλάξει. Χρειάζεται ένα ιδανικό ηλεκτροσοκ ακριβώς με τον τρόπο που έγινε σε πολλές άλλες πόλεις, γιατί η Δράμα μάλλον χτύπησε, η κρίση μάλλον χτύπησε μάλλον μόνο την πόλη της Δράμας. Κύριε Καλλινικίδη, λέτε ότι η κρίση χτύπησε μόνο την πόλη της Δράμας. Το λέω εγώ. Συμφωνώ. Το λέτε διότι αυτό είναι ένας ισχυρισμός για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής. Εσείς θεωρείτε όμως ότι μέσα από την κρίση μπορούσαν να γίνουν πράγματα που δεν έγιναν? Και αφού λέτε ότι δεν χρειάζονται καινοτόμες ιδέες, χρειάζεται κοινή λογική. Ποιοι δεν είχαν κοινή λογική, κύριε Καλλινικίδη? Κοιτάξτε, η κρίση δηλαδή έπιασε μόνο την πόλη της Δράμας. Γιατί δεν έπιασε την πόλη των Τρικάλων, την πόλη της Καρδίτσας, την πόλη της Λάρισας, την πόλη της Τρίπολης? Εκεί δεν υπήρχε κρίση. Η κρίση δηλαδή στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη έπιασε μόνο το Δήμο της Δράμας. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ, ξέρετε, δεν είμαι ισοπεδωτικός και σε όλη αυτή την προεκλογική περίοδο κράτησα μία στάση, όχι ισοπεδωτική, ούτε μία στάση του κατηγορώ. Θεωρώ και σέβομαι το όποιο έργο όλων όσων υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτόν τον τόπο. Μικρό, μεγάλο, λίγο, καθόλου θα το κρίνει ο λαός. Μάλλον το βλέπει ο λαός. Ωστόσο, κανείς δεν απαντάει σε ένα βασικό ερώτημα. Αφού όλοι κάνανε το μεγαλύτερο έργο που θα μπορούσε να κάνει ποτέ κανείς, γιατί η πόλη είναι κολλημένη στην τελευταία θέση της ανάπτυξης στην πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης? Ευθύνονται συγκεκριμένα πρόσωπα, κατά την άποψή σας? Κοιτάξτε, η ανυπάρκεια έχει όνομα. Η ευθύνη έχει όνομα τεπώνυμο. Είναι προφανή αυτά. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Και όταν βλέπεις μία στάση, ας πούμε, το να εμφανίζεσαι ως ένα πετυχημένο πρόσωπο, ενώ όλος ο κόσμος συζητά ακριβώς το ανάποδο, κάτι δεν πάει καλά. Ποιος εμφανίζεται ως πετυχημένο πρόσωπο? Όλοι. Όλοι όσοι υπηρέτησαν αυτόν εδώ τον τόπο. Εγώ δεν θα μπω στην. Είμαι κατά της ονοματολογίας και κατά της αριθμολογίας. Παράδειγμα, ο Καλλινικίδης, και αν στο τέλος κατεβάσει ψηφοδέλτιο, θα κατεβάσει 33 το μίνιμουμ. Δηλαδή, αν κατεβάσω 33 ή 37, ποιον ενδιαφέρει? Ενδιαφέρει οι προτάσεις, οι θέσεις που έχω, αυτά που λέω, κατά πόσο είμαι αξιόπιστος, κατά πόσο είμαι συνεπής. Σε αποδείξουν αυτή τη συνέπειά τους και την αξιοπιστία τους, όσοι τα λένε αυτά, και μετά ας αφήσουν τους αριθμούς και τα ονόματα στην άκρη. Ή, γιατί αναφέρθηκε στην ονοματολογία, ναι, αλλά ο Καλλινικίδης δεν έχει επώνυμους. Δηλαδή, οι επώνυμοι είναι όλοι αυτοί που μας σώσαν όλα αυτά τα χρόνια. Σου με φτάνει, παιδιά, δεν θέλουμε άλλο από τους επωνύμους να μας σώσουν. Οι δικοί μου δηλαδή υποψήφοι, οι οποίοι είναι άνθρωποι της καθαρότητας, αντιμότητας και της εργατικότητας, δεν έχουν ονοματεπώνυμο? Συχνά πυκνά όμως σας βλέπω ότι εσείς με ονοματεπώνυμο σχολιάζετε αυτά τα οποία γίνονται. Πριν λίγες ημέρες η Δημοτική Αρχή, ο κ. Μαμσάκος, παρουσίασε το ψηφοδέλτιό του και μπήκατε στη διαδικασία να σχολιάσετε αν είχε ή δεν είχε κόσμο. Ο κόσμος σε μία εκδήλωση είναι αυτός που θα φέρει το αποτέλεσμα στην κάλπη? Όχι. Αλλά ξέρετε, επειδή εγώ δεν είμαι φαν των δημοσκοπήσεων και σήμερα βλέπετε ότι δεν είδε το φως δημοσιότητας καμία δημοσκόπηση. Άρα ό,τι ακούγεται έως σήμερα. Ό,τι ακούγεται προς τα έξω είναι fake news, δηλαδή είναι ψεύτικες ειδήσεις, ψευδείς ειδήσεις.
Ένα συγκριτικό όμως μέτρο θα μπορούσε να είναι μία συγκέντρωση ανθρώπων σε μία προεκλογική περίοδο. Και λέω, ότι εμείς στις 2 Δεκεμβρίου του 2018, στην ιδρυτική μας διακήρυξη, είχαμε μια κατάμεστη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου της Δράμας, 300 και πλέον άνθρωποι ήρθαν να μας ακούσουν. Την Κυριακή 10 Μαρτίου, δηλαδή Κυριακή της Καθαράς Δευτέρας, όπου η μισή Δράμα έλειπε, ένα κατάμεστο δημοτικό οδείο. Προχθές κάναμε την περασμένη εβδομάδα, κάναμε τα εγγένειά μας του εκλογικού κέντρου, είχαμε 1000 ανθρώπους. Αυτά δεν είναι συγκρίσιμα μέτρα, συγκρίσιμα στοιχεία για να καταλάβει κανείς προς τα πού είναι η ροή και προς τα πού υπάρχει. Άρα προφανώς, βλέπετε ότι η πολιτική σας φωνή βρίσκει κάποια ευήκο αότα στους δημότες της Δράμας. Και σε ποιους τομείς? Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο ότι είπα αυθόρμητα πως η δημοτική παράταξη δική μας έγινε δημοτικό κίνημα. Αυτό βγαίνει μέσα από την ροή του κόσμου την οποία έρχεται. Για κάποιους είναι λίγο περίεργο και λίγο παράξενο, διότι εδώ επικρατεί η λογική από τη στιγμή που είναι για πρώτη φορά κατεβαίνει στις εκλογές και διεκδικεί την ψήφο των Δραμηνών και θέλει να γίνει δήμαρχος, η παράταξή του να διοικήσει. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Πράγματι δεν είναι εύκολο. Αλλά άλλο δεν είναι εύκολο και άλλο είναι ανέφικτο. Όταν βλέπεις λοιπόν έναν κόσμο να σέβεται τον αγώνα τον οποίο δίνει, τον καθαρό αγώνα, γιατί ξέρει ότι εγώ έχω καθαρά χέρια και δίνω έναν έντιμο αγώνα, όχι με λασπολογία, ούτε με συκοφαντία, ούτε με άλλους τρόπους, στους οποίους σίγουρα δεν είναι θεμητή σε μια προεκλογική περίοδο, εάν και εφόσον θέλεις να υπάρχει ο πολιτικός πολιτισμός. Βλέποντας λοιπόν όλες αυτές εδώ τις θέσεις και τις προτάσεις μας και τη στάση την οποία κρατάμε, είναι προφανές ότι ο κόσμος έρχεται όλος και περισσότερος προς τα εμάς. Και από την άλλη, αναρωτιέσαι, μια νέα παράταξη στα εγγένεια του εκλογικού της κέντρου και χωρίς μεγάλο ξεσηκωμό, συγκέντρωση 1000 και πλέον ανθρώπους. Και ο ενεργεία δήμαρχος μάζεψε με το ζόρι, ας πούμε, 400 ανθρώπους. Είναι συγκρίσιμο στοιχείο, τι να κάνουμε. Οπότε λέτε ένα συγκρίσιμο στοιχείο. Πάντως, κύριε Καλλινικίδη, τις τελευταίες ημέρες συζητούμε και για την οικονομική διαχείριση του Δήμου για τα τελευταία έτη. Και αναφέρομαι στην ΔΕΚΠΟΤΑ. Η δική σας παράταξη έχει ένα συγκεκριμένο σκεπτικό για το τι πάει λάθος, αν πάει κάτι λάθος με αυτή τη δημοτική επιχείρηση? Κοιτάξτε, εγώ από τη στιγμή που δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου, δεν μπορώ να πω αν έγινε κακοδιαχείριση ή όχι. Αυτό που πάντως λέω και είναι η βασική θέση της παράταξης είναι, με το που θα αναλάβω, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος στον Δήμο και σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ δεν θα αφήσω τιμόρο τον κανέναν. Κοιτάξτε, είμαι ξεκάθαρος. Εγώ θα χτυπήσω τη διαφθορά. Ήδη σήκωσα τη σημαία κατά της διαφθοράς. Δεν πρόκειται να τις χαριστώ. Κάποιοι μου λένε, μην τα λες αυτά προεκλογικά. Αν δεν τα πω, σημαίνει ότι τους συγκαλύπτω, ότι συντάσσομαι μαζί τους. Δεν ξέρω ποιος, εάν και εφόσον, λέω, ο έλεγχος θα μας δείξει ποια είναι η πραγματικότητα και ποια ή όχι. Πάντως, επειδή υπάρχει πολύ καπνός, πιθανόν να υπάρχει και μια φωτιά. Αυτήν θέλω να την βρω, αν υπάρχει. Εσείς είστε διατεθειμένος να συμμετέχετε σε μια ανοιχτή συζήτηση, σε ένα δημόσιο διάλογο με τους ανθυποψηφίους σας, σε ένα debate, ώστε να αναλυθούν και να συγκριθούν οι προτάσεις των διαφόρων συνδυασμών που διεκδικούν την ψήφο των Δραμηνών πολιτών? Καταρχάς, το θέσατε πάρα πολύ σωστά. Είναι ανθυποψήφιοι. Σωστό είναι αυτό. Δεν είναι συνυποψήφιοι. Είναι ανθυποψήφιοι. Μπράβο σας. Από την αρχή είπα, χωρίς όρους, προϋποθέσεις, ποια μέρα, τι ώρα, σε ποιο σημείο, δέχτηκα την πρόταση του Σταρ Βορειοελλάδος να συμμετέχω σε μια ανοιχτή συζήτηση, σε ένα debate, σε ό,τι και αν θέλουν. Εγώ θα έρθω χωρίς χαρτιά, θα έρθω με αυτά που πιστεύω και θα βγάλω και εκεί αυτό που πραγματικά αισθάνομαι. Πώς θα γίνει η Δράμα πρωταγωνίστρια? Πρόγραμμα έχει αυτή η παράταξη ή μόνο μένει στα κατηγορώ ενάντια στη Δημοτική Αρχή, ενάντια στον κύριο Μαμψάκο? Κατηγορώ δεν υπάρχει από εμάς. Εγώ πάντοτε, κύριε Κιωσέ, αναφέρομαι σε συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία είναι οφθαλμοφανή ή τα οποία ξέρω καλά. Ό,τι δεν ξέρω δεν το λέω. Γι' αυτό και τόσα χρόνια προκαλώ να έρθει κάποιος να μου πει αν έχω αλλάξει στάση ή αυτό που έχω πει δεν έχει αποδειχτεί στην πράξη και έχω διαψευστεί. Πρόγραμμα υπάρχει. Σε αρχές Μαΐου θα βγει και έντυπο με το πρόγραμμά μας, θα μοιραστεί σε όλους τους Δραμηνούς. Ήδη όμως ένα πολύ μεγάλο μέρος του προγράμματός μας το έχουμε κοινοποιήσει και μέσω εκπομπών του στο Σταρ Βορειοελλάδος και μέσω άλλων μέσων. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες? Κοιτάξτε, πρέπει να ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα. Γιατί αυτή είναι και η απέτηση των Δραμηνών, να ξεκινήσουμε από την καθημερινότητα. Όμως είναι πάρα πολύ εύκολο να πω: θα μαζέψω τα σκουπίδια, θα μαζέψω τα αδέσποτα, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Εγώ δεν λέω αυτό. Εγώ λέω ότι πρώτα πρέπει να γίνει ένας κανονισμός λειτουργίας της πόλης, διότι εδώ δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και για κανένα πράγμα.
ένας κανονισμός λειτουργίας της πόλης, όπου μέσα σε αυτόν τον κανονισμό λειτουργίας, κύριε Κιωσέ, θα προβλέπονται πώς θα μαζέψουμε τα δέσποτα, πώς θα μαζέψουμε τα σκουπίδια, πώς θα διαχειριστούμε τη στάση και τη στάθμευση και όλα τα ζητήματα, παράδειγμα την προσβασιμότητα, θα είναι τα πάντα που θα προβλέπονται εκεί. Για να εφαρμοστεί όμως ο κανονισμός, κύριε Καλλινικίδη, πρέπει να υπάρχουν και, και οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι. Υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι, έχει εργαζομένους ο Δήμος που να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον κανονισμό, διότι αυτό που ακούμε είναι ότι απαιτούνται και επιπρόσθετα χέρια τα οποία λόγω των συνθηκών δεν μπορούν να βρεθούν. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Προσέξτε όμως. Από τη μία υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας του Δήμου της Δράμας που από το 2011 έχει να αλλάξει. Άρα θα μπορούσαμε να το δούμε αυτό, γιατί σήμερα έχουμε τμηματάρχες χωρίς υπαλλήλους. Με τον κανονισμό λειτουργίας λοιπόν θα είχαμε αναμορφώσει έτσι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο οργανόγραμμα λειτουργίας. Πολύ σωστά. Δεύτερον, εγώ δεν είχα κολλητό κυβερνητικό βουλευτή. Άλλοι τον είχαν. Τον αξιοποίησαν για να πάρουν βουλευτές, για να πάρουν υπαλλήλους. Έχουν έρθει στη δημοσιότητα δήμοι, στοιχεία από άλλους δήμους που έχουν προσλάβει 70, 80, 100, 120 υπαλλήλους. Με ζητήσαμε έναν. Δηλαδή, άλλο να πηγαίνω στην Αθήνα και να κάνω δημόσιες σχέσεις με τους υπουργούς, και άλλο να απαιτώ, ξέρετε. Το είπαμε και αυτό, πως η λέξη διεκδικούμε, όρος διεκδικούμε από το λεξιλόγιο των Δραμηνών τελειώνει. Δεν υπάρχει. Από εδώ και στο εξής, στο λεξιλόγιο των Δραμηνών υπάρχει μόνο ο όρος απαιτούμε. Και τι απαιτεί η Δράμα για να γίνει μια σύγχρονη πόλη? Απαιτεί χρηματοδότηση, κύριε Καλλινικίδη? Τα πάντα. Όσα μας χρωστούν και όσα οφείλουν να μας δώσουν επιπλέον. Γιατί χρόνια μας χρωστούν εδώ και δεν έχουμε διεκδικήσει αυτά που έπρεπε με τον τρόπο που έπρεπε. Θα απαιτήσουμε να μην φύγει κανένα πρόγραμμα ανεκμετάλλευτο. Δεν είναι τυχαίο το Λίντερ ότι είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό απορρόφησης του, το Λίντερ της Δράμας. Πολύ χαμηλό το ποσοστό απορρόφησης του. Έτσι αφήσαμε χωριά όπως το Λιβαδερό, χωριά όπως το Μακρυπλάι, τον ορεινό μας όγκο, Σιδηρόνερο, Σκαλωτή, τα αφήσαμε ανεκμετάλλευτα. Ακριβώς γιατί δεν απορροφήσαμε, γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι να απορροφήσουμε αυτά τα προγράμματα. Σαν το Λίντερ υπάρχουν και τόσα άλλα προγράμματα. Για παράδειγμα, ετοιμότητα σε τι οφείλεται? Στην έλλειψη τεχνογνωσίας για να. Στην ανεπάρκεια. Όλα αυτό... είναι ζήτημα ανεπάρκειας, κύριε Καλλινικίδη. Αυτό φάνηκε. Δεν είναι όλα ζήτημα ανεπάρκειας. Φάνηκε ότι η ανεπάρκεια δεν μας έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να έρθουν. Γιατί άλλοι δήμοι, το ξαναλέω, πήραν πολλά λεφτά. Δεν αξιοποιήσαμε προγράμματα που έχουν να κάνουν με τη σύγχρονη και ευφυή τεχνολογία, τον φωτισμό, ας πούμε. Δηλαδή, το 2019 θα μπορούσαμε να μειώσουμε τα δημοτικά μας τέλη, όχι τάζοντάς τα, επειδή είσαι πολύτεκνος, επειδή είσαι τον, επειδή είσαι το άλλο, ξέρω εγώ, θα σου κόψω το 50%. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, η οποία ακούγεται προεκλογικά πάρα πολύ. Γιατί να μην κάνω το αυτονόητο και να τους το μειώσω 70%, πώς, όχι εγώ, από την κατανάλωση, την ελάχιστη κατανάλωση την οποία θα μπορούσε να συμβεί. Μέσα από την εξοικονόμηση δαπανών, λέτε. Αν είχαμε αλλάξει όλο τον κοινόχρηστο φωτισμό. Ή, παράδειγμα, πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να κάνουμε ένα πολύ μικρό υδροελεκτρικό έργο εδώ στα νερά της Αγίας Βαρβάρας, που το νερό φεύγει και εξαφανίζεται και κανείς δεν ξέρει που πάει, ένα με ένα μικρό υδροελεκτρικό εργοστάσιο θα μπορούσε όλη αυτή η περιοχή, οι κοινόχρηστοι χώροι, να είχαν φωτιστεί από αυτό. Να πως πέφτουν τα δημοτικά τέλη. Έτσι. Εδώ δεν δημιουργήσαμε καν κοινότητες που μπορούμε να δώσουμε δωρεάν ρεύματα, ρεύμα στα σπίτια. Πού μας κοστίζει αυτό? Μα είναι προγράμματα τα οποία όλα αυτά είναι χρηματοδοτούμενα. Αυτά πρέπει να αξιοποιήσουμε. Και όχι να παραπονιόμαστε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε έργο. Αυτό είναι παράδοξο. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε έργο γιατί η ΣΑΤΑ μειώθηκε, το ένα μειώθηκε, το άλλο μειώθηκε. Μα δεν μειώθηκαν μόνο στο Δήμο της Δράμας, μειώθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος. Ναι, άλλοι όμως προόδευσαν. Άλλοι φτάσανε σε τεχνολογίες 5G, 5G και εμείς είμαστε ακόμη χιλιόμετρα πίσω, χρόνια πίσω. Δηλαδή κάτι δεν είναι καλά εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό που δεν πάει καλά πρέπει να τα αλλάξουν. Τα δημοτικά τέλη, κύριε Καλλινικίδη, είναι ανταποδοτικά τέλη. Θεωρείτε ότι πρέπει να βελτιωθούν πράγματα ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος στους πολίτες και σε ποιους τομείς? Διότι βλέπω συχνά πυκνά να ανάγεται ζητήματα καθαριότητας και η Δημοτική Αρχή να λέει ότι αυτό επαφίεται αφενός και στην κουλτούρα, στην παιδεία των πολιτών. Αφετέρου να λέει με έναν τρόπο ότι όλες αυτές οι εικόνες είναι μια προεκλογική προβοκάτσια. Το εύκολο. Το εύκολο. Σας μίλησα προηγουμένως για έναν κανονισμό λειτουργίας, τον οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε όλο μαζί το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, και να τον εφαρμόσουμε. Δεν τον εφαρμόζουμε έτσι ξαφνικά, κύριε Κιωσέ. Θα υπάρξει μια εξάμηνη, πολύ δυνατή καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και στη συνέχεια θα προβούμε τυχόν στους παραβάτες, στους τυχόν μάλλον παραβάτες, σε σκληρά μέτρα. Είδατε εσείς να γίνεται κάποια καμπάνια
ολίγων μηνών, ολίγων ημερών εδώ στο Δήμο της Δράμας. Για την ενημέρωση των πολιτών, λέτε. Το να βγαίνω και να λέω, μην παρανομείτε, δεν λέει τίποτα. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο καμπάνιας. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα πω ότι και σε αυτό το θέμα δεν υπήρξε σχεδιασμός, όπως δεν υπήρξε σε κανέναν τομέα σχεδιασμός. Οπότε τα ζητήματα και της καθαριότητας είναι στο τραπέζι, αλλά απαιτείται ένας σχεδιασμός ευρύτερος. Αν δεν ξέρουμε πότε πρέπει να μαζέψουμε τα σκουπίδια και γιατί πρέπει να τα μαζέψουμε εκείνη την ώρα και πότε πρέπει να ενημερώσουμε τους δημότες ότι πρέπει να κατεβάζουν από τα σπίτια ή να βγάζουν από τα μαγαζιά τους τα σκουπίδια και πότε πρέπει να μπορεί να εξοικονομηθούν πόροι μέσα από την ανακύκλωση, κύριε Καλλινικίδη. Σαφέστατα, αυτή τη στιγμή είναι ανακύκλωση. Η ανακύκλωση σήμερα, κύριε Κιωσέ, χρησιμοποιείται μόνο για να βολέψουμε τις γυναίκες φίλων εκδοτών δημοσιογράφων, για να βολέψουμε τις γυναίκες συνεταίρων μας, για να βολέψουμε το ΣΟΗ δημοτικών συμβούλων. Λες και η Δράμα δεν έχει ενέργεια. Γι' αυτό χρησιμοποιείται η ανακύκλωση, ενώ η ανακύκλωση είναι για άλλα ζητήματα εκεί. Στο να εξοικονομηθούν πόροι μέσω της σωστής ανακύκλωσης, η οποία δεν γίνεται στη Δράμα. Σήμερα βλέπουμε, εμείς είμαστε σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, στην Αγία Βαρβάρα. Εσείς όμως περπατάτε μέσα στην πόλη. Αν σας ζητήσω να μου πείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα που σήμερα εντοπίζεται στο Δήμο της Δράμας, ποιο είναι? Που αντιμετωπίζει ο Δήμος της Δράμας, που αντιμετωπίζουν οι δημότες. Είναι η καθαριότητα, κύριε Καλλινικίδη? Όχι, δεν είναι. Είναι ένα πλέγμα προβλημάτων, τα οποία δεν αφήνουν τον Δραμηνό να χαμογελάσει. Εγώ λοιπόν σας προσκαλώ, αν θέλετε, με την κάμερα του Σταρ, να κάνουμε μια βόλτα σε όποιο σημείο εσείς θέλετε της Δράμας. Και όταν θα επιστρέψουμε, να μου πείτε τι όμορφο είδατε και σας έκανε να χαμογελάσετε, να χαρείτε. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα είναι το πρώτο πράγμα που θα θέλατε να διορθώσετε σε αυτή την πόλη? Ποια είναι η πρώτη δέσμευσή σας? Σας είπα, η βελτίωση της καθημερινότητας θα φέρει τα πρώτα χαμόγελα. Αυτό θα γίνει και μέσα από την κοινωνική πολιτική του Δήμου, την οποία πώς σχεδιάζετε? Στην κοινωνική πολιτική, με πιάνετε στα ευαίσθητα σημεία μου τώρα, στην κοινωνική πολιτική καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Γνωρίζω τον ανθρώπινο πόνο και σήμερα στη Δράμα δεν έχουμε διαφερθεί για τον άνθρωπο. Το επίκεντρο της δικής μας πολιτικής θα είναι ο άνθρωπος. Ξέρετε, στη Δράμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει μία ημερήσια εκδρομή. Δεν έχουν πάει να διανυκτερεύσουν ποτέ σε ξενοδοχείο. Αυτό είναι γεγονός που σας λέω. Σήμερα υπάρχουν στη Δράμα άνθρωποι που πηγαίνουν και παρακαλούν την Ένωση Κυριών Δράμας και τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Δράμας και ζητούν 30 ευρώ για να πάνε μέχρι τη Θεσσαλονίκη για να κάνουν την θεραπεία τους, καρκινοπαθείς. Και εγώ παίρνω μισθό ως δήμαρχος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ή κυκλοφορώ το κρατικό αυτοκίνητο του Δήμου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έχω ιδιωτικό αυτοκίνητο, σήμερα συνεχίζω να ζω. Όταν αυτοί οι άνθρωποι θα χαμογελάσουν και θα είναι ίσα και όμοια με μένα, τότε θα ζω κι εγώ ως ο άρχοντας του τόπου. Τότε, όχι πιο πριν. Άρα στην κοινωνική πολιτική τι προτείνετε? Στην κοινωνική πολιτική πρέπει πρώτον άμεσα να τους παρέχουμε δωρεάν ρεύμα μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που σας προανέφερα. Θα πρέπει να μπούμε δυνατά μπροστά για να τους κάνουμε όποιες διευκολύνσεις μπορούν, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να ξεφύγουν από τη μιζέρια και να αρχίσουν να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια. Χωρίς όμως να χτίζονται, κύριε Καλλινικίδη, ψηφοθυρικές σχέσεις μεταξύ δημοτικής αρχής και ορισμένων συμπολιτών μας, οι οποίοι πράγματι έχουν ανάγκη. Κοιτάξτε, αυτή την τακτική άλλοι την ακολουθούν, όχι εγώ. Δεν την ακολούθησα ποτέ στη ζωή μου. Έτσι. Γιατί ό,τι έχω κάνει σήμερα, βλέπετε ότι δεν βγαίνει στη φόρα, γιατί δεν πρέπει να βγει στη φόρα. Όμως, όταν βγαίνει και λες ότι ακόμη και το κόκκινο δάνειο, το οποίο κάποιος, μια εταιρεία πάει να σου πάρει, να σου αρπάξει το σπίτι. Είμαι εγώ εδώ όμως, γιατί αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Να σου πάρω εγώ αυτό το δάνειο, να αγοράσω εγώ αυτό το δάνειο, ο Δήμος. Πόρους και προϋποθέσεις που όμως επαναλαμβάνω προβλέπονται από σχετικό ΦΕΚ. Υπάρχει σχετική νομοθεσία και στην Ελλάδα, για να μην χάσει αυτό στο σπίτι του. Είναι μια προσπάθεια ώστε να κοιτάξουμε την κοινωνία μας καλύτερα και να κάνουμε τους δραμηνούς να χαμογελάσουν, να δουν ότι υπάρχει ελπίδα, φως στο τούνελ, να τους δώσουμε μια αισιοδοξία. Κύριε Καλλινικίδη, πάμε τώρα και στο πολιτικό πεδίο, επειδή είστε και ενεργός πολιτικά, δεν λέω τη λέξη κομματικά, αλλά εκεί θα έρθω. Πιστεύετε ότι σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές η κομματική ταυτότητα πλην της πολιτικής έχει ρόλο? Προσπαθεί να έχει ρόλο. Εγώ είμαι και συνεχίζω να είμαι οπαδός του ότι τα κόμματα δεν πρέπει να αναμειγνύονται στις κατατόπους αποφάσεις των πολιτών. Δηλαδή, εσείς δημότες, οι οποίοι κατατάσσονται σε μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση, απευθύνεται στην κυρία Καλλινικίδη. Όχι, όχι. Εμένα με ενδιαφέρουν οι Δραμηνοί. Άσχετα από την ταυτότητα. Εγώ σέβομαι την κομματική ταυτότητα του καθενός και της καθεμιάς. Όμως, δεν βάζω τη Δράμα πάνω από αυτά. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να το καταλάβουν όλοι. Απλά διότι τα προβλήματα που
συζητήσαμε δεν έχουν κόμμα και χρώμα. Μας αφορούν όλους. Είτε είσαι ΠΑΣΟΚ, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι αριστερός, είτε είσαι ΣΥΡΙΖΑ, αφορούν τους πάντες. Άρα λοιπόν, μέχρι σήμερα αυτές οι αγγυλώσεις και οι παροπίδες, οι κομματικές, βοήθησαν στο να έχουμε εκλεκτούς με απόφαση ενός προέδρου, ενός κόμματος από την Αθήνα, ο οποίος δεν ήξερε ποιος είναι αυτόν που δίνει το χρήσμα. Άρα λοιπόν οι επιλογές ανήκαν σε άλλους. Σήμερα δεν υπάρχουν πρόβατα. Σήμερα υπάρχουν σκεπτόμενοι άνθρωποι που ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πρέπει να ψηφίσουν. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι οι ικανοί και ποιοι είναι οι ανεπαρκείς στην πόλη. Πριν ρωτήσω ποιος είναι ο δικός σας εκλογικός στόχος, θέλω να σας πάω στο απεσιόδοξο σενάριο για την παράταξή σας. Στην περίπτωση που δεν είστε στους δύο πρώτους από την πρώτη Κυριακή, ποιον θα στηρίξετε, κύριε Καλλινικίδη? Με ποια παράταξη είστε πιο κοντά σήμερα από βάση προγράμματος, ιδεολογίας, προσωπικών χαρακτηριστικών? Αυτό το σενάριο πράγματι έπαιζε το Νοέμβριο του 2018. Σήμερα δεν παίζει, αλλά θα σας κάνω τη χάρη να σας απαντήσω και σε αυτήν την πιθανότητα. Αυτή η πιθανότητα λοιπόν, εμείς τη σκεπτόμαστε ακριβώς όπως είπα πριν για τα κόμματα. Ποιος είμαι εγώ που θα υποδείξω τους ανθρώπους τι θα ψηφίσουν τη Δεύτερη Κυριακή? Είναι ελεύθεροι, σκεπτόμενοι άνθρωποι, σέβομαι τον άνθρωπο τον Δραμηνό που ψηφίζει και τη Δεύτερη Κυριακή θα ψηφίσει ό,τι του αρέσει και ό,τι τον εκφράζει περισσότερο. Εσείς δεν θα διεκδικήσετε, αν είστε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα διεκδικήσετε κάποια συνεργασία, κύριε Καλλινικίδη? Εγώ γιατί να διεκδικήσω? Εγώ αν πάμε στο σενάριο πάλι, επαναλαμβάνω, απαντώ για να σας κάνω τη χάρη της απαντήσεως στην ερώτησή σας. Αν είμαι τρίτος λοιπόν, εγώ θα υποχρεωθώ ενδεχομένως να συνεργαστώ μετά όμως τη Δεύτερη Κυριακή και υπό τους όρους που σας είπα. Άρα θα προσπαθήσετε να βρείτε και κάποια κοινά σημεία προγράμματος. Και το επόμενο ερώτημά μου είναι, επειδή παρακολουθώ και τις αναρτήσεις σας στα κοινωνικά δίκτυα, συχνά πυκνά αναφέρεστε σε κάτι χιλιάρικα. Αυτά τα χιλιάρικα τι είναι? Είναι χιλιάρικα ευρώ, είναι χιλιάρικα στραγάλια, είναι χιλιάρικα υποσχέσεων? Τι ακριβώς είναι? Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Είναι πάντως αυτά που ακούμε. Δεν τα ακούω μόνο εγώ, τα ακούτε πιθανόν και εσείς, τα ακούν πιθανόν και πάρα πολλοί συνδημότες μας. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι, γι' αυτό ρωτάω εσάς. Εγώ έχω ακούσει πάρα πολλά. Δεν τα υιοθετώ. Αλλά από την άλλη, σκέφτομαι ρε παιδί μου να έρχεται να το λέει ο ένας, ο άλλος. Όλοι ψέματα λένε. Δηλαδή, αυτό που είπα και πριν. Αφού υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει φωτιά. Και εν πάση περιπτώσει, αφού εγώ δεν το υιοθετώ, οφείλω όμως να το ψάξω. Θεωρείτε, το έχετε ψάξει αρχικά το πρώτο σκέλος της ερώτησής μου, και το δεύτερο, αν είναι ένας έντιμος προεκλογικός αγώνας αυτός που διανύουμε? Όχι, διότι... Δεν είναι έντιμος. Βεβαίως και το έχω ψάξει. Όλα στην ώρα τους όμως θα βγουν. Έτσι, ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς για τις εκλογές. Όλα στην ώρα τους θα βγουν. Δεν μπορεί να είναι έντιμος, διότι όταν μπαίνουν τέτοιου είδους σκέψεις ότι ενδεχομένως να υπάρχουν χρηματικές συναλλαγές ή ενδεχομένως εκβιασμοί με ανανεώσεις συμβάσεων για να σε βάλω στο ψηφοδέλτιο, ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Δραμηνοί ποια ψηφοδέλτια είναι απόρρια συναλλαγών και ποια ψηφοδέλτια είναι καθαρά. Επαναλαμβάνω, τα δικά μου τα χέρια είναι καθαρά. Η δική μου παράταξη αποτελείται από ανθρώπους υποψηφίους οι οποίοι είναι καθαροί, έντιμοι και εργατικοί. Δεν λέω ότι δεν είναι και οι άλλοι, δεν είναι όλοι. Από εδώ και πέρα, οι δικοί σας στόχοι ποιοι είναι? Και πριν να απαντήσετε σε αυτό, δεν πρέπει να ξεχνούμε τις δημοτικές κοινότητες του Δήμου Δράμα. Σας βλέπω ότι συχνά πυκνά επισκέπτεστε δημοτικές κοινότητες. Έχετε κάποια στρατηγική για αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας? Είναι ίδια τα προβλήματα του Δήμου της Δράμας, της πόλης της Δράμας, του κέντρου της Δράμας με αυτά που υπάρχουν στις δημοτικές κοινότητες? Προσέξτε, αφού τους πήραμε τις παιδικές χαρές και δεν κάνουμε καινούργιες, αφού τους αφήσαμε μέσα στα σκουπίδια, έτσι, αφού τους αφήσαμε με 1002 προβλήματα, ήρθαμε σήμερα να πάμε να τους διχάσουμε κατεβάζοντας και εκεί, προσπαθώντας μάλλον να κατεβάσουμε και αλλού κατεβάσαμε, παραταξιακά ψηφοδέλτια. Δηλαδή, παράδειγμα, εσείς κατάγεστε από τον Ξηροπόταμο. Ο Ξηροπόταμος δεν έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον ικανότερο και καταλληλότερο, γιατί προφανώς γνωρίζουν ποιος είναι ο καλύτερος του χωριού, να τον εκλέξουν ως πρόεδρο και θα πρέπει να πάω εγώ και ο άλλος ο δήμαρχος και ο παράλληλος ο δήμαρχος να κατεβάσουμε μια δικιά μας παράταξη και να βάλουμε τους ανθρώπους να μαλώνουν. Εγώ σε αυτές τις διχαστικές λογικές δεν πρόκειται να μπω. Λέω ότι όποιος και να εκλεγεί πρόεδρος από τον Ξηροπόταμο, εγώ ως αυριανός δήμαρχος οφείλω να συνεργαστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Ξηροπόταμο και όπως και για την κάθε κοινότητα. Ποια προβλήματα θέλετε να αντιμετωπίσετε στα συγκεκριμένα δημοτικά διαμερίσματα, στις δημοτικές κοινότητες? Παράδειγμα, στον Ξηροπόταμο δεν υπάρχουν νεκροταφεία. Έπρεπε ήδη να έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποχέτευση. Φυτρώνουν χόρτα πια στις αποχέτευσεις. Θα το κάνουμε μπαξέ, θα το κάνουμε κήπο και θα σπείρουμε λουλούδια. Ξηροπόταμος ολόκληρος και δεν έχει μία φιλαρμονική, κύριε Κιωσή. Κάποτε υπήρχε και κοσμούσε τον Ξηροπόταμο. Σήμερα δεν υπάρχει, θα την επανασυστήσουμε.
Εντάξει. Άρα αναφέρεστε σε πολλά μικρά τα οποία όμως μπορούν να αλλάξουν την όψη μιας δημοτικής κοινότητας. Έτσι. Αυτή είναι η ίδια η λογική την οποία την έχω και για τις άλλες κοινότητες σε συνδυασμό πάντοτε. Πως και εκεί πρέπει να αλλάξουν τάχιστα όλος ο φωτισμός για να μειωθούν τα δημοτικά τέλη και να περάσουμε και στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε σιγά σιγά, ξεκινώντας από τα σπίτια των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ώστε να φτάσουμε κάποια χρονιά, κάποια στιγμή, σε όλα τα σπίτια τα οποία θα προμηθεύονται δωρεάν ρεύμα. Ο δικός σας εκλογικός στόχος ποιος είναι και ποιος είναι και ο στόχος των επόμενων ημερών? Από εδώ και πέρα οι μέρες συνεχώς περιορίζονται μέχρι την Κυριακή των εκλογών του ερχόμενου μήνα. Σε τι ευελπιστείτε, τι στρατηγική ακολουθείτε στην προεκλογική περίοδο που μας απομένει από εδώ και πέρα, κύριε Καλλινικίδη? Κοιτάξτε, εμάς ο στόχος μας είναι να βγούμε πρώτοι πια. Αυτούς τους στόχους βασικά τους είχαμε έσομα από την αρχή. Τώρα, όπως φαίνεται, διαφάνηκε ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Θέλει βεβαίως δουλειά και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει καταρχάς να πείσουμε τον κόσμο να καταλάβει δύο πράγματα. Ένα είναι ότι στα χωριά, στις κοινότητες, ψηφίζει δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Ένα ψηφίζει για δήμαρχο και ένα ψηφίζει για πρόεδρο. Είναι δύο ψηφοδέλτια διαφορετικά, δύο χαρτιά ξεχωριστά. Άρα λοιπόν κανείς μπορεί να ψηφίσει όποιον πρόεδρο θέλει και να ψηφίσει για δήμαρχο εμένα. Δεύτερον, αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες για τον εξής λόγο. Εάν ψηφίσουμε τον κουμπάρο μας, τον φίλο μας, τον κολλητό μας, τότε πρέπει να αναρωτηθούμε, ο δήμαρχος με τον οποίο κατεβαίνει αυτός ο κουμπάρος, ο φίλος και ο κολλητός, τον θέλουμε για δήμαρχο? Διότι αν δεν τον θέλουμε, πρέπει πολύ ευγενικά να του πούμε ότι επειδή είσαι με αυτόν τον δήμαρχο, δεν θα σε ψηφίσουμε. Άρα, εσείς λέτε οι πολίτες να πρέπει να διαλέξουν ποιον δήμαρχο επιθυμούν, πιανού τις ιδέες, με πιανού τις ιδέες θέλουν να συστρατευτούν? Πρώτα από εκεί. Πρώτα από εκεί. Και μετά να δουν σε αυτό το ψηφοδέλτιο του δήμαρχου που θέλουν, αν έχουν φίλους, κουμπάρους και. Το δικό σας ψηφοδέλτιο είναι ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, κύριε Καλλινικίδη? Θεωρώ το ισχυρότερο. Ανωνύμων. Πάντως το ισχυρότερο. Γιατί? Διότι δεν έχει κανείς να τους καταλογίσει κάτι. Επαναλαμβάνω, θα με ρωτήσει κανείς, γιατί στα άλλα έχει? Όχι σε όλους, αλλά αρκετοί. Και με αυτό, κύριε Καλλινικίδη, τελευταίο δικό μου ερώτημα είναι για ποιον λόγο κάποιος να επιλέξει το ψηφοδέλτιο της δράμας πρωταγωνίστριας και να το ρίξει στην κάλπη την Κυριακή των εκλογών? Ο σημαντικότερος για μένα λόγος είναι ότι εδώ εκπροσωπούμε την εντυμότητα και την καθαρότητα. Πρέπει επιτέλους να καθαρίσουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία σήμερα όλοι τα ακούμε, φοβούνται να τα εξωτερικεύσουν πολύ, αλλά εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος που σπάω αυγά, δεν έχω κανέναν λόγο να πάω κόντρα σε όλο αυτό. Ίσα-ίσα, πρώτος θα σηκώσω τη σημαία της διαφθοράς και θα πατάξω οτιδήποτε δεν είναι καλό και υποφελία των δραμηνών. Αυτό είναι το σημαντικό. Και με αυτό, κύριε Καλλινικίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε εδώ από τα νερά της Αγίας Βαρβάρας. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ για την κουβέντα και στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες, και αυτή η Ανάσταση να σημάνει και την Ανάσταση του τόπου μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε, πάντοτε συντονισμένοι στην τηλεόραση Star Βορειοελλάδος.